και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, με τη βοήθεια του Θεού, αρχίζουμε και φέτος τις ομιλίες μας στο χώρο αυτό τον γνωστό και συνηθισμένο σε όλους μας. Είχαμε αρχίσει τα προηγούμενα χρόνια τη μελέτη του κειμένου της Θείας Λειτουργίας και επ' αυτού του θέματος είχαμε εξαντλήσει όλες τις συναντήσεις, τις ομιλίες που ήταν ο περασμένος χρόνος. Θα προσπαθήσουμε και φέτος να συνεχίσουμε, ελπίζουμε ότι φέτος θα τελειώσουμε το κείμενο και είμαστε στην ευχή, στη μελέτη της ευχής που λέγεται από τον ιερέα μετά το εκφώνηση εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, και ενώ ο λαός, ο κόσμος, οι ψάρτες δηλαδή, ψάλουν τον ύμνο της Παναγίας μας, άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον και τα λοιπά. Εκείνη την ώρα που ψέλνεται αυτός ο ύμνος, είναι μία στιγμή αμέσως μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, που μεταβάλλεται ο άρτος και ο ίνος σε σώμα και αίμα Χριστού και ο ιερέας ενθυμείται και επικαλείται τις πρεσβείες του Αγίου Ιωάννου προφήτου προδρόμου και του βαπτιστού του Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων που επιτελούμε τη μνήμη την ημέραν εκείνη και όλων των Αγίων των οποίων τους οποίους ο Θεός γνωρίζει και επικαλούμαστε τις εικεσίες τους και τις πρεσβείες τους και στη συνέχεια μνημονεύει, ενθυμείται και αναφέρει εις την Θεία Λειτουργία ονόματα και κοιμημένων αδελφών μας και μνήσιδη Κύριε πάντων των και κοιμημένων επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου δούλου σου και αναφέρονται τα ονόματα των και κοιμημένων. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι μπορούμε και εμείς όλος ο λαός αυτήν τη στιγμή να αναφέρομε εις τον Θεό, να προσευχόμαστε δηλαδή και να αναφέρουμε στον Θεό τα ονόματα των κεκοιμημένων αδελφών μας. Όλων αυτών των κεκοιμημένων τους οποίους γνωρίζουμε και στη συνέχεια να μνημονεύουμε και τους ζώντες αδελφούς μας, γιατί μετά ο διάκονος θα πει και ον έκαστος κατά διάνεν έχει και πάντων και πασών, δηλαδή όλων αυτών των ανθρώπων που τους φέραμε στην διάνοια μας, στο νου μας, τους εμνημονεύσαμε, δηλαδή τους ενθυμηθήκαμε. Είναι μια στιγμή, είναι μια ώρα που αφήνουμε τρόπον τεινά τον εαυτό μας και στρεφόμαστε εις τους αδελφούς μας, τους κεκοιμημένους, οι οποίοι βρίσκονται στα χέρια του Θεού, οι οποίοι δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους ήδη, εμείς όμως μπορούμε να τους βοηθήσουμε διά της Εκκλησίας, με τις προσευχές μας, ιδιαίτερα στη Θεία Λειτουργία. Έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη η αναφορά των κεκοιμημένων στη Θεία Λειτουργία. Αυτό το είχαμε πει την προηγούμενη φορά και στη συνέχεια λέγει ο ιερέας. «Έτι παρακαλούμε σε μνήσθητη Κύριε πάσης Επισκοπής Ορθοδόξων, των Ορθοδομούντων των Λόγων της Ισ Αληθείας, παντός του Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας και παντός Ιερατικού και Μοναχικού Τάγματος». Αμέσως μετά την μνημόνευση των ονομάτων των κεκοιμημένων, ο ιερέας παρακαλεί τον Θεό να ενθυμηθεί κάθε επισκοπήν Ορθοδόξων που ορθοτομούν των λόγων της δικής του αληθείας. Δηλαδή, θυμήσου Κύριε, λέγει, ακόμα σε παρακαλούμε, θυμήσου Κύριε, όλους τους Ορθοδόξους Επισκόπους που διδάσκουν σωστά τον λόγο της αλήθειάς σου, όλους τους πρεσβυτέρους, όλους τους διακόνους του Χριστού
και κάθε ιερατικό και μοναχικό τάγμα. Παρακαλεί ο ιερέας να ενθυμηθεί ο Θεός όλους τους επισκόπους της Εκκλησίας μας, τους ιερείς, τους διακόνους, κάθε ιερατικό τάγμα και κάθε μοναχικό τάγμα. Η Εκκλησία του Χριστού, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είναι ένα αόριστο πράγμα. Είναι ένα συγκεκριμένο σώμα ανθρώπων. Είναι ένα σύνολο ανθρώπων που πιστεύουν σωστά στον Χριστό και είναι ενωμένοι μεταξύ τους μέσα από την Εκκλησία του Χριστού και μέσα από τα Άγια Μυστήρια. Η Εκκλησία υπερβαίνει τις διακρίσεις τις εθνικές, τις εθνοφυλετικές. Δεν έχει σημασία για την Εκκλησία αν είσαι Έλληνας, αν είσαι Ρώσος, αν είσαι Βούλγαρος, αν είσαι Ρουμάνος, αν είσαι Γεωργιανός, αν είσαι Τούρκος, αν είσαι Εβραίος, αν είσαι Ιρακινός, όποιος και αν είσαι, από τη στιγμή που είσαι βαπτισμένος στο όνομα της Αγίας Τριάδος και είσαι μέλος της Αγίας Καθολικής Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού μας, είμαστε όλοι μέλη της Εκκλησίας και αδελφοί εν Χριστώ. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι περιφρονούμε και καταργούμε την πατρίδα μας. Ο κάθε ένας αγαπά την πατρίδα του, διαφυλάσσει την αγάπη του προς αυτή, αλλά πάνω απ' όλα τίθεται η εν Χριστώ αγάπη, η οποία βγαίνει μέσα από την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και τη μετοχή μας στο ίδιο Άγιο Ποτήριο. Είναι συγκινητικό όταν τελούμε τη Θεία Λειτουργία και λειτουργούμε με Ρώσους, με Βούλγαρους, με Μαύρους, με Άσπρους, με Κίτρινους, με Κινέζους, με Γάλλους, με Ευρωπαίους, με Ασιάτες, με όλους τους ανθρώπους, γιατί είμαστε όλοι χριστιανοί Ορθόδοξοι και είμαστε ενωμένοι στο κοινό ποτήριο της Αγίας Ευχαριστίας της Εκκλησίας μας. Αυτό μας ενώνει και μας κάνει όλους αδελφούς. Έτσι λοιπόν προσευχόμαστε για όλους αυτούς τους επισκόπους της Εκκλησίας. Ο επίσκοπος είναι η κεφαλή της τοπικής εκκλησίας, ορατός. Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός, αλλά ορατός σύνδεσμος της Εκκλησίας, της τοπικής εκκλησίας, της κάθε τοπικής εκκλησίας, είναι ο επίσκοπος δια των πρεσβυτέρων και των διακόνων και με όλων των λαών και με τους λαϊκούς. Όλοι αποτελούμε το σώμα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία προσεύχεται για τους επισκόπους. Γιατί? Γιατί πρέπει να ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας του Χριστού. Πρέπει να διδάσκουν, να πιστεύουν και να διδάσκουν την αλήθεια του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας. Είναι το έργο των επισκόπων να διδάσκουν την αλήθεια της Εκκλησίας. Τώρα, αν μου πεις, αν κάποιος επίσκοπος δεν ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας, τι κάνουμε? Εάν κάποιος επίσκοπος δεν ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας, η υπόλοιπη εκκλησία και οι υπόλοιποι επίσκοποι οφείλουν να ελέγξουν αυτόν τον επίσκοπο, ο οποίος παρεχτρέπεται εκ της αληθινής πίστεως και μέσα από τις διαδικασίες, τις συνοδικές διαδικασίες της Εκκλησίας, να τον ανακαλέσουν εις την αλήθεια του Ευαγγελίου, διότι σίγουρα όλοι μας έχουμε λάθη και δεν είναι καθόλου παράξενο κάποια πράγματα τα οποία κάποιος να λέει να είναι λαθασμένα. Άνθρωποι είμαστε, ποιος μπορεί να καυχηθεί ότι ό,τι λέει είναι αληθές και ότι ό,τι λέει είναι σωστό? Μπορεί κάποια από αυτά που λέμε να είναι λάθος. Δεν είναι παράξενο, είναι ανθρώπινο. Το λέθριο είναι να σου υποδεικνύουν το λάθος σου και να σου λένε ότι αυτό που λες είναι λάθος και να σου αποδεικνύουν μέσα από πατερικά χωρία, μέσα από τις αποφάσεις των συνόδων, μέσα από όλα όσα η Εκκλησία διδάσκει, το λάθος και να μην το αποδέχεσαι. Εκεί πλέον έχουμε πρόβλημα. Εκεί η Εκκλησία οφείλει να διαφυλάξει τον λαό του Θεού. Και τι κάνει η Εκκλησία? Συνέρχεται εν συνόδο, γίνονται οι σύνοδοι των επισκόπων των υπολείπων και μέσα από την κανονική οδό ανακαλείται ο παρεχτρεπόμενος επίσκοπος εις την τάξη
και αν βέβαια δεν θέλει να επιστρέψει στην αλήθεια του Ευαγγελίου, τότε ακόμα μπορεί και η Εκκλησία και να τον καθαιρέσει. Έχουμε περιπτώσεις όπου πατριάρχες έγιναν αιρετικοί και δίδασκαν αιρετικά διδάγματα των λαών του Θεού. Και έτσι η Εκκλησία, αφού κίνησε την διαδικασία να τους συμβουλεύσει, να τους νουθετήσει και δεν ήθελαν να ακούσουν, έστω και αν ήταν πατριάρχες, η Εκκλησία τους καθήρεσε. Και η Εκκλησία υπέδειξε ότι αυτό είναι λάθος, αυτό είναι πλάνη, αυτό είναι αίρεσης. Αλλά δεν είναι ορθόν πράγμα εμείς, οι υπόλοιποι, να προτρέχουμε της Εκκλησίας και από μόνοι μας να βγάζουμε αποφάσεις ότι αυτό που είπε είναι λάθος, είναι αιρετικός, τον καταδικάζουμε. Μα ποιοι είμαστε εμείς που ξέρουμε, που νομίζουμε ότι ξέρουμε όλα αυτά τα οποία θεωρούμε ότι είναι σωστά και αποφασίζουμε από μόνοι μας και αποκοπτόμαστε από το σώμα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία έχει διαδικασίες καθιερωμένες μέσα από τους ιερούς κανόνες και μέσα από την διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων, και την Εκκλησία την καθοδηγεί το Πνεύμα του Άγιον. Και δεν είναι ορθόν να προτρέχουμε της Εκκλησίας και να βγάζουμε μόνοι μας διακηρύξεις και αποφάσεις και καταδίκες, διότι συνήθως αυτές οι πράξεις καταλήγουν στην δική μας την πνευματική καταστροφή και στην δική μας την πνευματική βλάβη. Να προσευχόμαστε για τους επισκόπους μας. Γιατί να προσευχόμαστε? Γιατί οι επίσκοποι μας είναι στην πρώτη γραμμή. Ξέρετε τι λέω κάποτε, δεν θυμάμαι αν σας το είπα και σας καμιά φορά. Λέω πολλές φορές όταν βρίσκομαι κυρίως σε χώρους μοναστικούς, σε μοναστικές αδελφότητες ή στο Άγιον Όρος, και μου λένε οι πατέρες, πες μας κάτι από την εμπειρία σου, από την πείρα σου. Ίσως στο Άγιον Όρος στα χρόνια πήγες στην Κύπρο, έγινες ηγούμενος, έγινες Μητροπολίτης, είσαι κάτω εκεί με τόσον κόσμο. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, πώς ήσουν που ήσουν εδώ, πώς ήσουν που είσαι κάτω. Και πάντα τους λέω το εξής, πράγμα το οποίο το ζω και το βλέπω κάθε μέρα. Λέω, πατέρες, όταν ήμουν στο Άγιον Όρος και ήμουν υποτακτικός και είχα το γέροντά μου και προσπαθούσα να κάνω υπακοή. Δεν ήμουν καλός υποτακτικός, αλλά προσπαθούσα όσο μπορούσα. Ήξερα πώς πολεμεί ο διάβολος ένα μοναχό. Έτσι. Ήμουν εγώ και ο διάβολος. Δεν είχα άλλους μαζί μου. Ήξερα πώς πολεμείται ένας μοναχός, ένας υποτακτικός. Μετά ήρθε η ώρα που με την εντολή του γέροντα και με την, όχι την ευλογία του, με την εντολή του και με την επιβολή του, διότι ο γέροντας το ήθελε αυτό, ευρέθηκα στην Κύπρο. Βρέθηκα στην Κύπρο και έγινα ηγούμενος. Δηλαδή ανέλαβα άλλους μοναχούς. Έγινα γέροντας άλλων μοναχών. Τότε εγνώρισα πώς πελεμεί ο διάβολος έναν ηγούμενο. Τότε για πρώτη φορά κατάλαβα τη θέση του ηγουμένου και είδα πώς πολεμείται ένας ηγούμενος. Διότι ο διάβολος δεν πολεμεί μόνο τον υποτακτικό, πολεμά και τον γέροντα. Ας σας πω ένα απλό παράδειγμα που το ζείτε στις οικογένειές σας. Πολεμά ο Σατανάς το παιδί, ας πούμε το γιο, την κόρη, τους έφηβους κυρίως, να έχουν ανέδεια και να πληγώνουν τους γονείς τους και να ανοίγουν γλώσσα στον γονιό και να του λένε λόγια άσχημα και αυτά, και λόγια πολλά. Άσχημο πράγμα. Δεν ωφελεί τις ψυχές των παιδιών. Είναι ένα έργο το οποίο δεν είναι κατά Θεών. Αλλά τα παιδιά πάνω στα νεύρα τους, πάνω στην επιπολαιότητά τους, πάνω στην εφηβεία και τα λοιπά, εύκολα όλοι μας το κάμαμε αυτό το πράγμα, ανοίγουμε το στόμα μας και τους γονιούς μας ποτίσαμε πολλά πικρά ποτήρια. Όμως πολεμείται και ο γονιός εναντίον του παιδιού του. Πολεμείται από τον Σατανά να γονγίζει εναντίον του παιδιού του, να νευριάζει εναντίον του παιδιού του, να του πει λόγια βαριά, ακόμα να του πει και λόγια πολύ βαριά, τα οποία δεν είναι καλό πράγμα και ο γονιός. Έτσι, όπως το παιδί είναι υποχρεωμένο να τιμά τους γονείς του,
Έτσι και οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να προσέχουν, να μην γονκίσουν εναντίον των παιδιών τους και να μην, πολύ περισσότερο, να μην λένε λόγια βαριά εναντίον των παιδιών τους. Βέβαια θα μου πεις τώρα ένας γονιός και αν πει μια κουβέντα δεν την νιώθει. Γονιός είναι, δεν έχει τίποτα για το παιδί του. Αλλά όμως ακόμα έστω και αν δεν τον νιώθει, πάνω στο θυμό του και πάνω στην πίεση του, καλύτερα να μάθει να λέει λόγια καλά, να προσεύχεται στο Θεό, να μην λέει λόγια άσχημα. Πολύ περισσότερο ένας γέροντας βλέπει, ας πούμε, κάποιον μοναχόν ο οποίος δεν υπακούει, δεν υποτάσσεται, δεν εργάζεται τα έργα της μοναχικής πολιτείας. Η ζωή του και η διαγωγή του δεν είναι ευάρεστη στον Θεό. Πολεμάται και ο γέροντας εναντίον εκεί του μοναχού και λέει, κοίταξε τον τώρα τι κάνει, ας πούμε. Τώρα είναι ώρα προσευχής και αυτός, αντί να προσεύχεται, κάθεται μέσα στην αυλή και μιλά και γελά. Και δεν πάει στο κελί του να προσευχηθεί. Ή τώρα είναι ώρα, ας πούμε, που έπρεπε να είναι στην εκκλησία και αντί να είναι στην εκκλησία, χωρίς ευλογία, πει ότι κάνει άλλα πράγματα. Πολεμάς, άνθρωπος είσαι. Γνωρίζεις δηλαδή πώς πολεμά ο διάβολος και τον ηγούμενο και τον γέροντα. Όταν έγινε επίσκοπος, είδα πώς πολεμά τους επισκόπους. Και είδα ότι ο πιο μεγάλος πόλεμος είναι ο πόλεμος των επισκόπων. Γιατί πολεμά τους επισκόπους πολύ ο διάβολος? Γιατί ο επίσκοπος είναι η θέση του τέτοια μες στην εκκλησία, που είναι σαν τον στρατηγό, σαν τον ταξίαρχο στον πόλεμο. Αν φάει τον ταξίαρχο, αν φάει τον στρατηγό, δεν ξέρω εγώ πως στρατηγικές ορολογίες. Ποιος είναι εκείνος που έχει το γενικό πρόσταγμα? Πώς λέγονται, έχεις κανένα στρατηγικό, δάμε? Τέλος πάντων, ο στρατηγός. Αν φάει τον στρατηγό, θα τους διαλύσει τους υπόλοιπους. Ως που ο στρατηγός όμως στέκει και χειρίζεται τα του πολέμου και τοποθετεί τους στρατιώτες, μπορεί ο στρατηγός να μην είναι στον πρώτη γραμμή. Μπορεί στο γραφείο, αλλά κάνει εκείνη τη δουλειά όλοι που έπρεπε να συντονιστεί όλη εκείνη η υπόθεση. Και λέω στους πατέρες πολλές φορές, να δείτε, λέω, τι γίνεται. Δεν υπάρχει κάτι που κάμαμε σε αυτήν την πόλη, σε αυτήν την εκκλησία, και όχι μόνον εγώ, οι πάντες, και να έγινε με ευκολία. Εμείς θα πάμε να χτίσουμε μια μπαράκα, 1000 προβλήματα θα βρούμε μπροστά μας. Όλοι θα είναι αντίθετοι. Όλα θα είναι αντίθετα. Τα δημαρχία, οι πολεοδομίες, οι επαρχιακές διοικήσεις, ο ένας, ο άλλος. Όλα θα είναι αντίθετα. Για να χτίσουμε μια εκκλησία μπορεί να χρειαστεί και 10-15 χρόνια να πολεμούμε, να βγάλουμε μια άδεια. Να στέλνουμε τα χαρτιά να μας τα στέλνουν πίσω. Τα στέλνουμε να μας τα στέλνουν πίσω. Να τα στέλνουμε και τα χώνουμε στο σιρτάρι του 1,5 χρόνο. Πού είναι τα χαρτιά μας, ρε παιδί μου? Μέσα στο σιρτάρι ενός υπαλλήλου. Γιατί έτσι θέλει? Έτυχε εκκλησία, δεν θα σας πω περιπτώσεις γιατί ζουν πρόσωπα και πράγματα, 11 χρόνια πολεμούσαμε. Αν είναι να χτιστεί κανένα σινεμά, αν είναι να χτιστεί καμιά πελάρα, θα χτιστεί σε 1,5 χρόνο. Μα δεν χτίσαμε κι εμείς μια πέτρα πάνω στην άλλη και να πούμε ότι αυτή το χτίσιμο το κάμαμε εύκολα. Να πάμε να αρκέψουμε να χτίζουμε, να σπάζουν τα μηχανήματα, να πετάσσονται 1000 προβλήματα, να τσακίζονται τα εργαλεία, το έναν κακό πίσω από το άλλο. Ένας πόλεμος αδυσόπιτος. Ένα φυλάδιο να βγάλουμε, θα το τυπώσουμε 10 φορές και να βγει και 10 λάθος. Και θα βγει όπως το θέλουμε. Ελάχιστα πράγματα, πολύ ελάχιστα έγιναν έτσι εύκολα. Στο τέλος όμως γίνονται. Η αλήθεια είναι ότι γίνονται. Αλλά φταίνει η ψυχή μας για να γίνουν. Φτύνομαι γέμα, που λέμε φτύνομαι γέμα, δηλαδή το πιο απλό πράγμα να κάνουμε μέσα στην εκκλησία, θα βρούμε αντίσταση. Αντίσταση. Σαν να σπρώχνει έναν τοίχο. Και πάει πίσω, χιλιοστά. Πάει όμως. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είδαμε την πείραν το 16 χρόνο που έχω εδώ, 15 πόσο έχω, δεν ξέρω, 15 νομίζω. Λοιπόν, αλλά με πολύ δυσκολία, με πάρα πολύ δυσκολία. Και βέβαια
χώρια τα άλλα όλα τα οποία ακούμε κάθε μέρα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Από τα πιο απίθανα μέχρι τα πιο ταρατώδη. Είπες έτσι, έκαμες έτσι, ήσουν ποτσί, ήσουν ποδά. Είπες με μένα έτσι, ερμηνείες πράξεων, λόγων. Είπες το τούτο για να κάνεις εκείνο. Είπες το άλλο για να κάνεις το άλλο. Χίλια πράγματα, τα οποία βέβαια, στην αρχή, τουλάχιστον όσον κανείς είναι άπειρος, εντάξει, άνθρωποι είμαστε, στενοχωριούμαστε. Σιγά σιγά, συνηθίζομαι κιόλας. Εντάξει, κάπου τα συνηθίζομαι. Αλλά όλα αυτά είναι, αποτελούν έναν αγώνα μεγάλο. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε για τους επισκόπους μας. Και έρχεται και η ώρα που πρέπει και ο επίσκοπος να λάβει κάποιες αποφάσεις, κάποιες τοποθετήσεις που σίγουρα δεν μπορεί να αναπαύσει τους πάντες. Κάποιοι θα στεναχωρηθούν, κάποιοι θα λυπηθούν, κάποιοι θα πικραθούν και όλα αυτά βέβαια θα τα βγάλουν πάνω του. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη τη Θεία Βοήθεια, γι' αυτό έχουμε ανάγκη να μας βοηθά ο Θεός. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη να μας σκεπάζει ο Θεός όλους τους επισκόπους της Εκκλησίας μας. Παντός του Πρεσβυτερίου, οι ιερείς μας, οι πρεσβύτεροι του λαού, οι ποιμένες του λαού, έτσι, είναι ο ποιμένας, ο ποιμενάρχης της Μητροπόλεως, είναι και οι ποιμένες όμως, όλοι αυτοί οι ιερείς που είναι σε όλες τις ενορίες, έτσι, και αγωνίζονται κάθε μέρα. Είπα μια φορά σε έναν πολιτικό, λέω, δεν μπορέσατε ποτέ να αξιολογήσετε το έργο που κάνει η Εκκλησία. Και τώρα τρέχετε να δείτε τα συσίτα και τα σάντουιτς. Μα νομίζετε εν τούτο μόνο το έργο μας. Κάμε μια φόρτα το βράδυ, πέρασε από τους ναούς όλους, να δεις πόσοι πνευματικοί κάθονται όλη νύχτα μέσα στα ξομολογητάρια. Μα τι κάνουν και οι πνευματικοί. Κάμνουν κέντημα, παίζουν τάβλη, είναι να που κάμνουν. Κάθονται εκεί και ακούν τούτον τον κόσμο των πονεμένων. Τον κόσμο που έχει προβλήματα με τα παιδιά του, που έχει προβλήματα στο γάμο του, που έχει προβλήματα με τον εαυτό του, που έχει προβλήματα με τη δουλειά του, με την υγεία του, με τα χίλια δυο τα οποία τον απασχολούν. Ώρες ολόκληρες, πόσες φορές φύγαμε από την εκκλησία, όχι μεσάνυχτα. Αν αφήνουμε μεσάνυχτα είναι καλά. Και δύο και τρεις τα μεσάνυχτα, ώρες ατέλειωτες. Κλεισμένοι μέσα στα εξομολογητάρια και ακούμε εκεί, ποιον ακούμε, τον κόσμο. Ποιος μας υποχρεώνει, το Ευαγγέλιο. Δεν μας υποχρεώνει κανένας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται και μόνο που τους ακούμε, δεν λέω το τι τους λέμε. Και μόνο που βρίσκω έναν άνθρωπο να τους ακούσει. Ιδιαίτερα σήμερα. Αυτό δεν είναι ένα τεράστιο κοινωνικό έργο. Έρχεται ο άλλος και σου λέει ευχαριστώ που με άκουσες. Και κάθεται μια, δυο, τρεις, τέσσερις ώρες. Μα και εσύ άνθρωπος είσαι. Θέλεις να σηκωστείς 5 λεπτά. Θέλεις να πιεις ένα ποτήρι νερό. Θέλεις να πας στην τουαλέτα. Θέλεις να ταράξεις λίγο. Να περπατήσεις 5 λεπτά. Και λες δεν θα δείξω ότι κουράστηκα, δεν θα κάνω πολλά. Ούτε να χασμουριθώ, ούτε να δείξω ότι επιάστηκα. Τίποτα. Κάθεσαι εκεί και ακούεις, ώρες ολόκληρες. Γιατί αν του πεις το άλλο, ξέρεις, κουράστηκα, έλα άλλη ώρα, ας σου πει τέλειωσε, έφυγε. Αν κάνεις όμως κάνουν οι ψυχολόγοι, λες, κοίτας το ρολόι, παιδί μου, τέλειωσα 45 λεπτά, 50 ευρώ. Θέλεις άλλο 45, άλλα 50. Το πολύ που λες σου κάνω μια έκπτωση, να μου έχεις 30. Τέτοια δεν έχει. Και μόνο που τους ακούει κάποιος είναι πολύ σημαντικό έργο. Σήμερα αν το έχεις, να έχεις κάποιον να σε ακούσει με ανιδιοτέλεια, με αγάπη, με κατανόηση, είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα. Και εκτονώνονται οι άνθρωποι. Σκεφτείτε πόσοι πνευματικοί είναι σε όλη την εκκλησία. Σας λέω, κάμετε μια βόρτα καμιά φορά τις νύχτες που τις εκκλησίες
να δείτε φωτάκια αναμένα μέσα στην εκκλησία, μέσα στα ξυμολογητάρια. Μια φορά ήταν βράδυ, χτυπάω το τηλέφωνο μου στο ξυμολογητάριο. Ήταν ανάμιση το βράδυ, ανάμιση τα μεσάνυχτα. Και είχα ακόμα 2-3 άτομα να δω. Και πήρε ένας άλλος πνευματικός που είχε ένα πρόβλημα και ήθελε να πάρει τη γνώμη μου. Λέει μου, φαντάζομαι δεν σε ξύπνησα. Λέει, πάτερ μου, λέω, ούτε στο δωμάτιο μου δεν πήγα ακόμα. Λέει μου, και εγώ πάρω ομοίως, είμαι στο ξυμολογητάριο, έχουμε ένα πρόβλημα εδώ. Θέλω να σε ρωτήσω να μου πεις τη γνώμη σου. Λέω, κοίταξε, έγγαμος άνθρωπος. Εγώ στο κάτω-κάτω είμαι μοναχός και περιμένει με κανένας. Πήγα στο κελί μου, έκλεισα την πόρτα μου, μόνος μου είμαι. Αλλά αν ήμουν έγγαμος, με περιμένουν τα παιδιά μου, η γυναίκα μου στο σπίτι και να πιένω η ώρα 12, να πιένω η ώρα 1, να πιένω η ώρα 2, να πιένω η ώρα 11 και να κάθομαι να ακούω. Και πόσες φορές με ανθρώπους επικίνδυνους. Διότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι στα καλά τους. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι σε μια, ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν και προβλήματα ψυχιατρικής μορφής και ψυχιατρικής φύσεως. Πόσες φορές με έτυχε να μπήκα μέσα και κλειδώσαν την πόρτα και βάλω το κλειδί στο τσέπι. Λέω, είμαι τέλειωσα, είμαι σκολασμένος τώρα από τούτο. Που λέτε, μπαίνει μέσα, κλείνει την πόρτα, πιάνει το κλειδί αυτό, λέει, κλείσει όλες τις πρίζες. Λέω, γιατί είναι από πού να προσύψω τώρα από κάτω που τα σκάβουν να βρω τις πρίζες. Όχι, λέει, ακούει μας η τηλεόραση που τις πρίζες. Κάρτε άκρα. Και να είναι 11 τα μεσάνυχτα και ας είσαι μόνος σου μες στην εκκλησία και να σου λέει ότι ακούει μας η τηλεόραση που τις πρίζες. Ας σου πω εγώ τι την ώρα ήταν που κάμνεις. Εντάξει, ο άνθρωπος έχουμε μια δυσκολία με την υγεία του, αλλά είναι πολύ επικίνδυνο να είσαι μόνος σου σε ένα δωμάτιο με τον οποιονδήποτε. Μην ξέρεις μετά που να φύγει έξω να μπορεί να πει. Τώρα που μου μέσα με τον πνευματικό, τι μου είπε, τι μου έκαμε, τι μου πρότεινε. Ξέρετε, θα μπορούσα να σας διηγηθώ δεκάδες περιπτώσεων Αγίων και Εναρέτων πνευματικών που διασύρθηκαν, δυσφημήθηκαν τι και τι δεν τους έβγαλαν. Απλό να σας πω μόνο ότι κάποτε που έγραφαν εφημερίδες για μένα, γράφω συχνά βέβαια, ότι έκαμε να πλύσουν εγκεφάλου στους νέους και τους έκαμε να καλογύρους και καλόγριες, ήρθε μια κυρία εδώ να εξομολογηθεί, μια κοπέλα. Ήρθε να εξομολογηθεί και λέει, πάτερ μου λέει, ενδιαφέρομαι, αγαπώ τον Χριστό, την Εκκλησία και ενδιαφέρομαι για τον μοναχισμό και θέλω να με συμβουλεύσετε. Αλλά ο Θεός λέει, αγαπά τον κλέφτη, αγαπά και τον νοικοκύρη. Είχε νυχτώσει ήδη και εγώ δεν είχα ανάψει το φως του ξυμολογητάρι, ούτε μου με το κερί. Και είδα μέσα στην τσάντα της ένα φωτάκι που αναβόσβηνε. Α, λέω, με καταγράφει αυτή στο μαγνητόφωνο. Λέω, τώρα τι δεις να μου να σου πω. Λέω, δηλαδή θες να γίνεις μοναχή. Λέει μου, ναι πάτερ μου, θέλω να γίνω μοναχή και θέλω η γνώμη σου. Λέω, κόρη μου, για το όνομα του Θεού. Κότσο κοπέλα να πάει να γίνεις μοναχή. Να πάει να βρεις ένα παιδί να παντρευτείς, να κάνεις οικογένεια, να μπεις μες στο γάμο. Και αν δεν είχες κανένα, σου έβρω εγώ ένα παιδί καλό, ας σε παντρέψουμε. Δεν μπορεί να πάει να γίνεις μοναχή. Πάνε κάτι κατεσχεμένες και γίνονται μοναχές. Να πάει εσύ, κότσο κοπέλα, να γίνεις μοναχή, έστει και θόρε με εκείνη. Λέω, τη σβήσει το μαγνητόφωνο, κόρη μου πρώτα. Μα, λέω, είναι τα μέτω, τσαμί που αναβοσβήνει το φωτάκι, το κότσινο. Δέχομαι στη τσάντα τη. Τελικά ήταν δημοσιογράφος, η οποία ήρθε να μου βγάλει λόγια, να της πω, εντάξει, θέλει να γίνει μοναχή, είναι καλό έργο, ξέρω εγώ αυτό, ποιος ξέρει τι θα ήθελε. Εντάξει, την εμάλωσα λίγο, λέω, είναι καλά που έκαμε. Μα αν και ήθελα να κάνω, σας κάνω κακό, απλώς ήθελα να δω αν είναι αλήθεια αυτά τα οποία λέγονται. Λέω, καλά, και τι ήθελες δηλαδή εγώ να κάνω, ας πούμε. Εγώ είμαι μοναχός, είμαι επίσκοπος, είμαι κληρικός. Τι ήθελες να λέω του κόσμου, ας πούμε. Αν πας σε ένα ζαχαροπλαστείο, είναι που περιμένεις να αγοράσεις που ζαχαροπλαστείο ποδήλατα, θα αγοράσεις γλυκά. Αν πας σε έναν μοναχό, σε έναν ιερέα, τι θα σου πει ο ιερέας. Εάν του πεις θέλω να γίνω μοναχός, να σου πει με έγινες. Να σου πει γίνωσαι εσύ γιατί έγινες. Θα προδώσω τον εαυτό μου και θα αρνηθώ το σχήμα μου. Αλλήμον, θέλεις να γίνεις παιδί μου, γίνε.
όπως και εγώ ήθελα και έγινα, και εσύ αν θέλει να γίνεις, γίνε. Αλλά δεν είναι τρόπος αυτός. Γι' αυτό όλοι οι χριστιανοί πρέπει να προσευχόμαστε για τους επισκόπους, για τους πρεσβυτέρους μας, για τους ποιμένες της Εκκλησίας μας. Σηκώνουν μεγάλο βάρος, μεγάλο φορτίο. Και ξέρετε και το άλλο, ας πούμε, όπου βρεθούμε, εμείς είμαστε σημείο αντιλεγόμενων. Υπάρχουν άνθρωποι που μας αγαπούν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μας μισούν. Γιατί είμαστε κληρικοί. Γιατί όταν μας βλέπουν θυμούνται των Θεών. Και άτε εμείς επιλέξαμε να φορέσουμε το ράσο, να είμαστε ιερείς και εντάξει. Και να μας βρίσουν και να μας φτύσουν και να μας κάνουν, δεν μας πειράζει. Όμως οι έγκαμοι ιερείς που έχουν τις σύζυγους τους αναγκάζει να πάει να ψωμνήσει κάτι με τη σύζυγό του. Και η σύζυγός του θέλει τη γνώμη του άντρα της. Να πάνε κάπου, να πάρουν τα παιδιά τους όπως πάει ο κόσμος όλο, να πάρουν τα παιδιά σε ένα Λούνα Πάρκ, να πάρουν τα παιδιά σε μια εξοχή, έναν περίπατο. Και βλέπεις τον κόσμο να κρίνει, να σχολιάζει, να ηρωνεύεται, να κάνει κινήσεις. Όλα αυτά αποτελούν ένα σταυρό. Και πολλά άλλα τα οποία βέβαια αφορούν τον αγώνα τον οποίον έχουν οι ιερείς και οι διάκονοι. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε για τους ποιμένες της Εκκλησίας μας. Γιατί είμαστε ένα σώμα, όπως εκείνοι προσεύχονται για μας και όπως εμείς προσευχόμαστε για όλον τον κόσμο, σε κάθε Θεία Λειτουργία και σε κάθε ανάγκη του κόσμου. Έτσι έρχεται ο άλλος μου λέει, «Πάτερ μου, κάμε μια παράκληση, σε παρακαλώ, είναι άρρωστο το παιδί μου». Μα δεν θα πάω να κάνω μια παράκληση, είναι απλώς να διαβάσω κάποια γράμματα και τέλειω στην υπόθεση. Πρέπει να συμπάσχω με αυτόν τον άνθρωπο που έχει πρόβλημα. Θα πάω να κάνω την κηδεία κάποιου άλλου. Λέει κάποιος, εγώ δεν μπορώ να είμαι στις κηδείες. Του λέω, μα νομίζεις εμείς μπορούμε. Εγώ μπορώ να είμαι σε τόσες κηδείες κάθε εβδομάδα. Τι θα κάνω, θα κάνω την καρδιά μου πέτρανται να πάω. Δεν είμαι άνθρωπος εγώ, δεν με επηρεάζει εκείνο το πνεύμα όλων που βλέπω και βιώνω. Πάει να κηδεύσεις ένα νέο παιδί, βλέπεις όλη εκείνη την τραγωδία μπροστά σου. Μικρούς, γέρους, νέους, όποιος και να είναι. Βιώνεις αυτή την ατμόσφαιρα. Στο κάτω-κάτω λέει κανείς, τι χρωστώ να βιώνω αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι το έργο μας. Συμπάσχομαι με τους αδελφούς μας και χαίρομαι στη χαρά τους. Έτσι. Έχει ο άλλος το γάμο του. Θα τον κάνει ο ιερέας στο γάμο, τις βαπτίσεις του. Έχεις, δεν έχεις όρεξη, πρέπει να κάνεις το γάμο, πρέπει να κάνεις τη βάπτιση. Πρέπει να πάεις σπίτι του, να του κάνεις αγιασμό. Πρέπει να κάτσεις, να έρθει να σου μιλήσει, να σε προσκαλέσει να πάει σπίτι του, να δεις το πρόβλημά του, να δεις, ξέρω εγώ, αυτό που έχει μπροστά του. Άρα, όπως και οι ιερείς είμαστε υποχρεωμένοι να συμπάσχομαι και να προσευχόμαστε για τον λαό του Θεού και να προσευχόμαστε για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, έτσι και εμείς οι υπόλοιποι οι λαϊκοί, τα λαϊκά μέλη της Εκκλησίας, που και εμείς είμαστε μέλη της Εκκλησίας, οφείλουμε να προσευχόμαστε για τους κληρικούς, για τους επισκόπους μας, για τους πρεσβυτέρους μας, για τους διακόνους της Εκκλησίας. Ακόμα για κάθε ιερατικό και μοναχικό τάγμα. Τάγματα ιερατικά είναι διάφορα. Δεν είναι μόνο ο πρεσβύτερος, ο διάκονος και ο επίσκοπος. Ιερατικό τάγμα είναι οι αναγνώστες, οι ιεροψάλτες, οι νεοκόροι. Είναι τάγματα ιερατικά, κατώτερος κλήρος, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσα στον ναό. Και μοναχικά τάγματα. Τα τάγματα των μοναχών και των ανδρών και των γυναικών και οι μοναχοί μας αποτελούν έναν εκλεκτό τμήμα της Εκκλησίας του Χριστού, που είναι και αυτοί, μπορεί να είναι έξω από τον κόσμο, αλλά είναι στρατευμένοι στο έργο της Εκκλησίας και προσφέρουν τεράστια, πολύτιμη η διακονία, η σωτηρία του λαού του Θεού. Το τάγμα των μοναχών είναι πολύτιμο για την Εκκλησία. Δεν μπορεί να νοηθεί η Εκκλησία χωρίς μοναχικά τάγματα. Και στην ιεραποστολικό τομέα και στον ησυχαστικό τρόπο ζωής και σε οποιονδήποτε τρόπο μοναχικής πολιτείας, εξωτερικό, γιατί εσωτερικά η μοναχική ζωή είναι η ίδια. Είτε είσαι στο μοναστήρι, είτε είσαι στην έρημο, είτε είσαι στην Ιεραποστολή, είτε σε οπουδήποτε,
η μοναχική ζωή και η ουσία της μοναχικής πολιτείας είναι παντού και πάντοτε η ίδια. Έτσι λοιπόν, προσευχόμενος ο ιερέας για όλους αυτούς, επιτελεί αυτό το οποίο είναι το έργο του Χριστού. Προσεύχεται υπέρ όλου του κόσμου. Αλλά και εμείς, ο κάθενας από μας, οφείλουμε να προσευχόμαστε για όλους αυτούς τους αδελφούς μας, που είναι αδελφοί μας και είναι στρατευμένοι στο έργο της Εκκλησίας ιδιαίτερα για αυτούς. Και μου κάνει πολύ εντύπωση που πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι, χωρίς να τους πει κανένας, χωρίς να τους έχει διδάξει κάποιος, προσεύχονται με πολύ αγάπη και με πολύ συμπάθεια για όλα αυτά τα ιερατικά και μοναχικά τάγματα της Εκκλησίας, γιατί αισθάνονται την ανάγκη όχι μόνο να λαμβάνουν από τους ιερείς την ευλογία του Θεού, αλλά και αυτοί να προσφέρουν στα ιερατικά τάγματα την προσευχή τους για να τους σκεπάζει ο Θεός. Εδώ να βάλουμε μια τελεία για την σημερινή συνάντηση. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, αμέσως κύριε Χρήστο μου, μισό λεπτό. Έλα Γιώργο εδώ στον κύριο Χρήστο. Πανιερότατε, προτού υποβάλω μερικές ερωτήσεις, οφείλω να αναφερθώ στο περιοδικό της Μητροπόλης, την Παράκληση, η οποία δημοσιεύει μερικές ομιλίες σας του εξωτερικού, οι οποίες είναι εξαιρετικές. Όμως δεν δημοσιεύει ολόκληρη την ομιλία, αλλά απόσπασμα. Εμείς θα παρακαλέσουμε τον υπεύθυνο, ποιος είναι ο κύριος Ολύμπιος, ο κύριος Πάτερ Φιλόθεος, να δημοσιεύει ολόκληρη την ομιλία, όχι απόσπασμα, διότι έχουμε πολλά να ωφεληθούμε από αυτές τις ομιλίες που κάνετε στο εξωτερικό. Πίστεψέ μου κύριε Χρήστο μου, ποτέ με τις εθκεύασα, ποτέ μου δεν τις άκουσα, ούτε ξέρω να μου δημοσιεύω. Ναι. Δημοσιεύ... Να το πούμε, είναι ο Θεοφιλέστατος υπεύθυνος. Ναι, τότε τον παρακαλέσουμε. Θα πούμε στο Θεοφιλέστατο τον Άγιο Αμαρτήτως. Ολόκληρη την ομιλία, όχι απόσπασμα. Ό,τι αξίζει, για να τα βάλουν και ούλα. Όχι, δεν θέλουμε, γιατί οφείλουμε. Εντάξει, ένα κοσκίνισμα. Λοιπόν, και τώρα μερικές ερωτήσεις. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ονομάζεται Αρχιστράτηγος. Αρχιστράτηγος είναι αρχικό στρατόπεδο. Ναι. Στον ουρανό δεν υπάρχουν στρατεύματα. Γιατί ονομάζεται αρχιστράτηγος? Δεν υπάρχουν σίγουρα στρατεύματα με την κοσμική έννοια, αλλά υπάρχουν στρατιές αγγέλων και αρχαγγέλων. Ναι. Πάσε των αγγέλων είναι στρατιέ. Δεν ναι. Λέμε στρατηγές, δηλαδή τάγματα, αγγελικά τάγματα. Και ο Μιχαήλ ο Αρχάγγελος μαζί με την τάγμα των αρχαγγέλων προείσταται των υπολείπων αγγελικών ταγμάτων. Και αυτό λέγεται αρχιστράτηγος. Δεικνύει την δύναμη του Θεού, αρχιστράτηγος Κυρίου, που τροποντινά εμφανίζει και αναγγέλει την δύναμη του Θεού στον κόσμο και είναι αρχάγγελος και προείσταται αυτής της δυνάμεως. Ο Χριστός είναι Υιός του Θεού. Γιατί ονομάζεται και Υιός του ανθρώπου? Ο ίδιος ονομάζεται τον εαυτόν του στο Ευαγγέλιο Υιός του ανθρώπου. Είναι μια έκφραση που χρησιμοποιεί η Παλαιά Διαθήκη για τον Μεσσία. Ο Μεσσίας, ο ερχόμενος Μεσσίας, ονομάζεται Υιός του ανθρώπου. Δηλαδή ο Θεός, ο αληθινός Θεός που έγινε και αληθινός άνθρωπος. Μια άλλη και τελευταία ερώτηση είναι Άγιος Απόστολος Όσιος. Μεταξύ αυτών ποια διαφορά? Αναφέρεται ότι ο Όσιος Δαβίδ, η Ιερά Μονή Οσίου Δαβίδ. Μάλιστα. Μεταξύ αυτών των λέξεων. Υπάρχει Όσιος, υπάρχει Άγιος, υπάρχει Απόστολος, Απόστολος Ιεράρχης, Μάρτυρας. Ναι, αλλά τι διαφορά μεταξύ αυτών? Καμία διαφορά. Απλώς Όσιος είναι οι Άγιοι που ήταν ασκητές. Όλοι είναι Άγιοι, όλοι είναι, και οι Απόστολοι και οι Προφήτες και οι Ιεράρχες είναι Άγιοι. Όμως ο κάθε ένας με τον τρόπο που αγίασε λέγεται διαφορετικά. Λέμε ο Άγιος Μάρτης Ιάκυνθος, έτσι. Αυτός είναι μάρτυρας, δηλαδή τον εσκότωσαν για την αγάπη του Χριστού. Ο Άγιος Ομολογητής Μάξιμος. Αυτός γιατί λέγεται Ομολογητής? Διότι ομολόγησε την πίστη στον Χριστό, εβασανίστηκε για την πίστη εκείνη, αλλά δεν τον εσκότωσαν. Λέγεται Ομολογητής. Ο Όσιος είναι ο ασκητής. Όσιος Πορφύριος, Όσιος Παΐσιος,
όσιος Δαβίδ. Αυτοί δεν εμαρτύρησαν, ασκήτευσαν. Λόγω της μεγάλης ασκήσεως είναι Άγιοι. Οι προφήτες, οι ιεράρχες, οι ανάργυροι. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι Άγιοι, αλλά ο καθένας ανάλογα με τον τρόπο που έφτασε στην Αγιότητα έχει και την ανάλογη ονομασία. Ναι, Απόστολοι δεν είναι μόνο οι μαθητές του Χριστού, είναι και όσοι εκηρύττουν το Ευαγγέλιο. Απόστολοι είναι οι 12 Απόστολοι και οι 70 άλλοι Απόστολοι που είχε ο Χριστός. Οι άλλοι λέγονται εις Απόστολοι. Οι οποίοι όπως ο Άγιος Μεθόδιος και ο Κύριλλο λέγονται εις Απόστολοι. Δηλαδή έκαναν έργο αποστολικό, αλλά δεν ήταν μαθητές του Χριστού με την έννοια ότι έζησαν την εποχή του Χριστού. Είναι μεταγενέστεροι. Όπως ο Απόστολος Κωνσταντίνος, ο Απόστολος Ελένη, που έκαμε έργων αποστολικών, αλλά δεν ήταν εκ των κύκλου των 12 ή των 70 μαθητών του Χριστού. Μερικοί όμως εχειροτονήθηκαν από τους Αποστόλους του Χριστού. Αυτοί που εχειροτονήθηκαν από τους Αποστόλους του Χριστού δεν είναι Απόστολοι εκ των 12, μπορεί όμως να ήταν εκ των 70. Ναι, ευχαριστώ πολύ, Πανιέρωτα. Να είστε πάντα καλά, κύριε Χριστού. Αν κάποιος άλλος θέλει κάτι, ένα παιδί στο βάθος, Γιώργο. Γέροντα, δύο απορίες. Λέγεται μου τις μια-μια, γιατί ξεχάνω ότι αν μου πείτε και τις πιο μαζί. Ναι. Η πρώτη είναι, γιατί κάποιος πρέπει να προσευχηθεί για τα αυτονόητα, δηλαδή γιατί εγώ πρέπει να προσευχηθώ για τα μωρά που στη Γάζα και υποφέρουν ή για τους ηγούμενους ή ξέρω εγώ. Ναι. Αν εγώ προσευχηθώ να πει ο Θεός, α, θα κάνω κάτι, αλλά αφού προσευχήθηκε εκείνος, εντάξει, να κάνω κάτι, να σου βοηθήσω. Κοίταξε, να σου πω, θυμίζεις με ένα καλό παιδάκι που του είπα να λέει το απόδειπνο κάθε βράδυ. Το έλεγε και κανένα δύο μήνες, ύστερα βαρύθηκε. Λέει μου μια ημέρα, καλά ο Θεός, δεν το ξέρει, το αποδείπνω, δεν το λαλούμε κάθε νύχτα. Αφού ξέρει το. Σαν να του το είπα. Έχεις δίκιο. Ο Θεός έχει ανάγκη την προσευχή μας για να κάνει τη δουλειά του. Όχι. Θα κάνει τη δουλειά του εκείνος. Αλλά εμείς έχουμε ανάγκη να προσευχόμαστε. Εμείς έχουμε ανάγκη να κοινωνήσουμε με τον πόνο του αδελφού μας. Και σίγουρα, κοινωνώντας με τον πόνο του αδελφού μας, λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι και ασφαλώς σηκώνουμε και λίγο από το βάρος των αδελφών εκείνων. Άρα, πρέπει να προσευχόμαστε για όλον τον κόσμο. Δεν σημαίνει ότι αν δεν προσευχηθούμε ο Θεός θα είναι σε δύσκολη θέση και να πει, ρε παιδί μου, δεν έχω κάποιον να με βοηθήσει το έργο μου. Όχι, κάνει τη δουλειά του μόνος του ο Θεός. Αλλά εμείς έχουμε ανάγκη να προσευχόμαστε, πρώτιστα εμείς έχουμε ανάγκη να προσευχόμαστε για τους αδελφούς μας, αλλά σίγουρα προσευχόμενοι για τους αδελφούς μας, συνεργούμε και εμείς στο έργο του Θεού. Έτσι, μας αφήνει ο Θεός δηλαδή να μπούμε μέσα στο χωράφι αυτό και να κόψουμε και εμείς φρούτα να εφρανθούμε. Σαν κάποιον που είχε ένα ωραίο χωράφι γεμάτο φρούτα, θα τα κόψει και μόνος του. Αλλά λέει, ελάτε όλοι στο χωράφι να κόψουμε τα φρούτα. Και χαιρόμαστε όλοι και σου λέει ότι κόψεις δικό σου, χάρισμά σου. Έτσι ο Θεός μας καλεί σε αυτό το έργο της προσευχής υπέρ όλου του κόσμου για να πάρουμε χάρη. Έχει μεγάλη χάρη η προσευχή για τον κόσμο, γιατί είναι έμπρακτος αγάπη. Έμπρακτος αγάπη για τους αδελφούς μας όλους. Δεν είναι επικίνδυνο να φανεί εγωιστικό, να εγώ προσευχήθηκα για... Κοίταξε για μου να σου πω, εάν είμαστε τόσο κούφοι που νομίζουμε ότι σώσαμε τον κόσμο, ό,τι και να κάνουμε είναι εγωιστικό μπορεί να γίνει. Έτσι. Και όταν μου ζητά ο άλλος 2 ευρώ και τα δίνω, μπορεί να πιάει ο εγωισμός ότι, α, κοίταξε, εγώ έκαμε ελεημοσύνη. Χαρά στην ελεημοσύνη δηλαδή, 2 ευρώ. Αλλά άμα είσαι κούφιον καρύδι, επιπλέεις μες στη θάλασσα, όπως επιπλέουν οι φελλοί. Ο άνθρωπος που δεν έχει σοβαρότητα πάντοτε κινδυνεύει να τον πιάει ο εγωισμός, αλλά και ο εγωισμός να μας πιάσει, που πολεμεί όλους μας δυστυχώς. Τι σημαίνει, το καλό έργο θα το κάνουμε, αλλά θα ταπεινώσουμε τον εαυτό μας. Από 2 λεπτά, ρε παιδί μου, και τι έκαμες, δηλαδή πως προσεύχεσαι για τους αδελφούς σου, νομίζεις ότι είσαι ο Μέγας Αντώνιος? Τι έκαμες και τι προσέφερες? Έχει ανάγκη ο Θεός των προσευχών σου? Εσύ έχεις ανάγκη να αισθανθείς άνθρωπος.
γίνεται δίπλα σου να πάσχουν οι άνθρωποι και εσύ να τρώεις το σάντουιτς στην κοκακόλα σου. Αλλά βλέπετε, η σημερινή νοοτροπία μας εξοικειώνει. Βλέπετε, έχει παιδιά πλέον που αν δεν δουν έργα φόβου και τρόμου, φρίκης που λέμε, έργα φρίκης, δεν κοιμούνται. Που εμείς οι μεγάλοι, που είμαστε ασυνήθιστοι, αν τα δούμε, 6 μήνες μπορεί να μην κοιμηθούμε. Τώρα που έδειχναν αυτές τις αποκεφαλισμούς των παιδιών εκεί, επία κι εγώ που ήμουν στην Αθήνα, σε ένα σπίτι, άκουσα για τους αποκεφαλισμούς, έλεγαν εκεί, έλεγαν διάφορα, έλεγα, λέω, βάρτε μου και εμένα να δω, διότι εγώ δεν έχω τηλεόραση. Λέω, βάρτε μου να δούμε, ας πούμε, να μου έγινε, έτσι, είχα μια περιέργεια να δω. Έδειχνε τα, έβαλε τα, αλλά κι εγώ που το φόβο μου και την αγωνία μου, έβαλα το μαξιλάρι μπροστά μου, να μην τα δω. Που την μια ήθελα να το δω λίγο και ξαναβάλα το. Δεν είχα τη δύναμη να το δω. Ενώ έχει παιδάκια τα οποία θωρούν άνετα. Δεν είμαστε εξοικειωμένοι. Δηλαδή, να αισθανθούμε άνθρωποι. Να αισθανθούμε ότι δίπλα μας υπάρχουν πράγματα δύσκολα. Ο αδερφός μου δυσκολεύεται. Σημαίνει ότι εγώ πρέπει να είμαι με στην τρελή χαρά. Να συμπάσχω μαζί του λίγο, να αισθανθώ κι εγώ ότι είμαι ένα μέλος αυτού του κόσμου, αυτού του πλανήτη. Απάντησα και στη δεύτερη, όχι μου είπε στην πρώτη κόμμα. Είμαστε στην πρώτη. Α, για πέτει τη δεύτερη. Τι συμβαίνει σε έναν ηγούμενο ενός μοναστηριού, ο οποίος έχει την ευθύνη για κάποιους μοναχούς και είναι σε κάποιο δίλημα που δεν ξέρει πώς να χειριστεί μια υπόθεση? Πολλές φορές μπορεί να συμβεί και σε έναν ηγούμενο και σε έναν επίσκοπο και σε έναν πνευματικό. Το πιο ασφαλές είναι να συμβουλευτεί άλλους ηγουμένους ή άλλους επισκόπους. Να πει ότι έχω αυτό το πρόβλημα, μπορεί και να το πει και κάπως αόριστα, να μην αναφερθεί σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Τι με συμβουλεύετε να κάνω, τι θα κάνατε εσείς στη θέση μου, ποια είναι η γνώμη σας, το ταπεινόν. Και το σίγουρο είναι να συμβουλευτούμε και εμείς άλλους. Έτσι. Έρχεται μια περίπτωση μπροστά μου. Δεν ξέρω τι να απαντήσω. Μπορώ να του πω του άλλου, κοίταξε, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Θα το μελετήσω, θα το ερωτήσω κι εγώ, σου απαντήσω. Αλλά εάν δεν έχει κάποιον που μπορεί να ρωτήσει. Συνήθως τα μοναστήρια λειτουργούν και τα ηγουμένο συμβούλια τα λεγόμενα. Δηλαδή, πέραν του ηγουμένου υπάρχει και ένα άλλο μικρότερο σώμα επιλέχτων μοναχών της Μονής, οι οποίοι είναι σύμβουλοι του Οικουμένου. Όταν ο Οικουμένος δεν μπορεί να πάρει απόφαση, θα καλέσει το Οικουμένο Συμβούλιο, που αποτελείται από 4 ή 6 ή 7 ή 10 πατέρες, και να πει τι θα κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση. Μην πάρει μόνος του την απόφαση. Όπως και ο Επίσκοπος θα συμβουλευτεί τη Σύνοδο, θα συμβουλευτεί άλλους Επισκόπους. Εάν όμως δεν μπορεί και είναι, πρέπει εδώ και τώρα να αποφασίσει, τι θα κάνουμε? Θα προσευχηθούμε να μας φωτίσει ο Θεός. Και να δούμε, αυτό που θα κάνω είναι σύμφωνο με το Ευαγγέλιο, είναι σύμφωνο με τους κανόνες της Εκκλησίας, είναι σύμφωνο με τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, η συνείδησή μου το αποδέχεται, κάνω το σταυρό μου και το κάνω. Αν κάνω λάθος, έκανα λάθος. Μάλιστα, μήπως θέλει κανείς άλλο να ρωτήσει κάτι? Η Ελένη. Η Ελένη Γιώργο εδώ. Γέροντα, συγγνώμη. Ναι. Πριν την Θεία Κοινωνία, είναι πρέπει να προσκυνούμε τις εικόνες? Κοιτάξτε, είναι παλαιά παράδοση της Εκκλησίας να προσκυνούμε. Όμως πλέον, μέσα σε μια νεοριακό ναό που υπάρχουν 500-700 άτομα, καταλαβαίνετε τι οχλαγωγία θα γίνει αν αρχίσουμε να προσκυνούμε τις εικόνες. Προσκυνούμε όταν μπαίνουμε στην εκκλησία τις εικόνες που είναι χαμηλά κάτω και καθόμαστε στη θέση μας για να μην δημιουργήσουμε κίνηση και οχλαγωγία μέσα στον ναό. Εντάξει, στα μοναστήρια πράγματι πριν κοινωνήσουμε προσκυνούμε τις εικόνες του Χριστού, των Αγίων κτλ. Αλλά εκεί είμαστε 5-10 άνθρωποι.
μέσα σε ένα μεγάλο ναό δεν μπορεί να γίνει αυτό. Προσκυνούμε όταν μπαίνουμε μέσα, ανάβουμε το κεράκι μας, καθόμαστε στη θέση μας και προσευχόμαστε. Είναι ευλογημένο για δεύτερη ερώτηση, Γέροντα. Ναι. Στα μοναστήρια μας πρόσεξα ότι ανάβουν και κλείνουν τα κεριά σε διάφορες ώρες. Και πότε και πώς. Είναι ολόκληρη επιστήμη το πότε ανάβουν και πότε σβήνουν τα κεριά στα μοναστήρια. Εάν παρακολουθήσετε μια αγρυπνία σε ένα μοναστήρι, θα δείτε να ανάβουν, να σβήνουν, να ανάβουν τα μισά, να τα ανάβουν όλα, να κουνούν τους πολυέλαιους, να κουνούν τα διάφορα πράγματα, η ολόκληρη ιστορία γίνεται. Είναι μια ολόκληρη επιστήμη η τάξη μιας ακολουθίας. Γιατί πράγματι δεν ανάβουν όλα πάντοτε. Υπάρχουν κάποια και στην ακολουθία κάποιες ειδικά τμήματα της ακολουθίας που είναι χαρμόσυνα, άλλα τα οποία είναι πιο ας πούμε ήσυχα, όπως ο εξάψαλμος. Τώρα το εξάψαλμο απαγορεύεται κάθε κίνηση, ούτε περπατούμε, ούτε μιλούμε, ούτε ανάβουμε κεριά, ούτε τίποτα, δεν λέμε τίποτα. Είναι σκότος στην Εκκλησία, γιατί είναι η ώρα που η Εκκλησία μας θυμίζει την κρίση. Μετά στο Θεός Κύριος ανάβουν όλα τα κεριά. Φωτίζεται η Εκκλησία, γιατί είναι μια μετάβαση σε μια άλλη ατμόσφαιρα. Λοιπόν, τώρα που λέμε το Ευαγγέλιο, το χειρουβικό ύμνο, το αξιονεστή κτλ. Είναι μια ολόκληρη επιστήμη που δεν μπορώ να σου την αναφέρω τώρα. Που ίσως και δεν είναι εύκολο να την κατανοηθεί μέσα στα περιθώρια των ενωριακών ναών. Ευχαριστώ. Να πω δύο ανακοινώσεις. Είναι από το... Είναι εκδηλώσεις των κατηχητικών του Συνορίας του Ύψωνα και του Πολυδύναμου Κέντρου Νεολαίας Ύψωνα. Λέγει μια ανακοίνωση. Σας προσκαλούμε στο φιλανθρωπικό τσάι που διοργανώνουμε την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου στις 4 και 4 στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα, όπου ο Μητροπολίτης μας θα μας μιλήσει για το σύγχρονο Άγιο Γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Αφού είναι τσάι, σίγουρα περιλαμβάνονται κάποια και κεράσματα και έχει και κάποια τιμή εισόδου, γιατί είναι, το διοργανώνονται κατηχητικά συνάξεις του Ύψωνα για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Επίσης θα γίνει έκθεση εικόνων, λέγει, στο οίκημα του Πολυδύναμου Κέντρου Νεολαίας Ύψωνα, η οποία έκθεση θα είναι ανοιχτή, δηλαδή εκθέσεις που θα πουλούνται κάποιες εικόνες, αντίγραφα αρχαίων βυζαντινών εικόνων, που μπορούν να διατεθούν για δώρα κτλ. Και η έκθεση είναι ανοιχτή από την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, από τις 4 το βράδυ, το απόγευμα, μέχρι τις 10 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή 4 με 5 Οκτωβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Και μια άλλη ανακοίνωση που λέγει, στην έξοδο θα πουλούνται λαχεία της Αγίας Σκέπης, κάποιοι λαχνοί για την θεραπευτική κοινότητα της Αγίας Σκέπης. Επίσης, Πάτερ Φιλόθε, θα δοθεί σήμερα αυτό. Ναι, ναι. Επίσης, στην έξοδο θα πάρετε δωρεάν βέβαια αυτή το πρόγραμμα των ομιλιών. Κάνω και καμιά παρατυπία εγώ, δεν πειράζει, μας συγχωρέσετε. Το πιο σημαντικό δεν είναι οι ημερομηνίες των ομιλιών, είναι ότι είναι ο Όσιος Γέροντας Πορφύριος πάνω σε μια πάρα πολύ ωραία εικόνα που ζωγραφίστηκε, και είναι ευλογία γιατί ήταν ένας Άγιος τον οποίο πολλοί από εμάς που είμαστε εδώ το γνωρίσαμε, πήραμε την ευχή του και την ευλογία του, αλλά ούτε και αυτόν τον μιμηθήκαμε. Δυστυχώς. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας. Τι είπατε? Να κάνουμε ακόμα μια ανακοίνωση. Ναι. Αν μου επιτρέψει να κάνω εγώ όμως. Έχουμε δημιουργήσει, για όσους έχετε Android τηλέφωνα. Android. Android, έτσι ονομάζεται. Ένα link. Είναι IM Lemesu και μπορείτε να το ενεργοποιήσετε στο κινητό σας τηλέφωνο ή στο Apple Store. Για να ακούτε το ραδιοφωνικό μας σταθμό, έχουμε καταχωρημένες μέσα τις ομιλίες του Γέροντα και διάφορες άλλες σημαντικές πληροφορίες για τη Μητρόπολη. Θα σας δοθεί ειδικό έντυπο και γι' αυτό τον λόγο στις εξόδους. Θα πιάσει η γιαγιά εδώ να ενεργοποιήσει το άμπτο, λίγο που το είπες. Τέλος πάντων.
Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση και καλή χρονιά.